Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην πιο λαμπερή εκπομπή της χρονιάς σε μια όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα. Εγώ μαζί με τη Γιώτα Γραμματικάκη, φιλοξενούμενη στον όμορφο χώρο των LNKO, θα σας παρουσιάσουμε τα βραβεία του athenstimeout.gr για το 2014. Θα απονεμούμε βραβεία σε όλες εκείνες τις στιγμές που μας κέρδισαν το ενδιαφέρον μέσα στη χρονιά που σε λίγες μέρες φεύγει. Ετοιμαστείτε. Το 2014 είχε τα πάντα. Ειδήσεις, πολιτικές εξελίξεις, showbiz, χωρισμούς, τσακωμούς, παρατράγωνα, τηλεοπτικές εκπομπές, εγκυμοσύνες και ακόμα περισσότερες εγκυμοσύνες. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, Γιώργο. Το πρώτο βραβείο είναι αφιερωμένο σε μια αποχώρηση που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο μεγάλο κανάλι και στο δελτίο του. Πάμε να ξεκινήσουμε με το βραβείο ευσυγκίνητης παρουσιάστριας. Η Γιώτα θα μας κάνει την αποκάλυψη. Και το βραβείο πάει στην Όλγα Τρέμι. Η σημερινή μέρα είναι για μένα μια σημαντική μέρα, γιατί κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. 9 χρόνια δεν είναι παίξε γέλασε στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μέγκα. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου, όχι για την τηλεθέαση, αλλά για αυτό που υπάρχει από πίσω, το ουσιαστικό, δηλαδή για την αναγνώριση της δουλειάς μας, των αγώνων μας, των κόπων μας. Ήταν μια μακρά διαδρομή, μην κλαίτε γιατί δεν αντέχω. Ήταν μια μακριά διαδρομή λοιπόν, κλαίνε εδώ η τεχνική και με παρασύρουν. Σειρά έχει το βραβείο, η καρδιά της μάνας είναι μεγάλη. Γιώτα. Και η μάνα αυτή είναι η μάνα της Σύσης Φιδά. Την μάνα της που την πέταξε στον αγύριστο. Με το ίδιο καράβι λέει, να γυρίσω με το ίδιο καράβι. Με το ίδιο καράβι θα γυρίσει αυτή. Έχω πληγωθεί πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει, δεν πρέπει να παντρευτεί και του χρόνου πάλι θα παντρευτεί, γιατί δεν πρόκειται να την αντέξει. Είναι χαρακτήρας. Και να λέει το παιδί μου, ποια είσαι εσύ, τι είσαι εσύ. Δεν είσαι τίποτα. Είσαι ένα τίποτα. Σε αμφισβητώ. Είσαι ανύπαρκτη. Έφτασα στο σημείο να θέλω να πάω στη Μύκονο και να την κάνω έτσι. Σειρά έχει το βραβείο, μην κοιτάτε πως φαζόμαστε, φίλες είμαστε, Γιώτα. Και οι φίλες είναι Κατερίνα Καινούργιο και η Μαρία Ιλιάκη. Δεν νομίζω και η Κατερίνα μιλάει άσχημα για μένα, ούτε εγώ μιλάω άσχημα για αυτήν. Μου λείπει σαν φίλη μου πολύ. Υπάρχει μία ψύχρα ανάμεσά μας που νομίζω ότι είναι μία παρεξήγηση χαζή και με την πρώτη ευκαιρία θα τα πούμε. Θέλει και μου είπαν τώρα τα παιδιά ότι θέλω να την πάρω τηλέφωνο να ξαναμιλήσουμε. Ωραία, κάποια από τις δυο θα πάρει την άλλη πρώτη και θα ξαναμιλήσουμε. Συνεχίζουμε με το βραβείο της πιο θερμής εφόδου ή αλλιώς αγκαλίτσες και φυλάκια, η αποκάλυψη στη Γιώτα. Δεν θα μπορούσε να είναι καμία άλλη από την Ελένη Λουκά. Δεν θα μπορούσε να λείπει το βραβείο, ήρθε η Στάρ στο χωριό, με τη Γιώτα να μας αποκαλύπτει ποια είναι αυτή η Στάρ. Και είναι, Γιώργο, η μία και μοναδική Lady Gaga. Η κυρία στις 8 ξέρετε βγήκε από το αεροδρόμιο, τη βλέπουμε τώρα, στις 8:22 μπήκε στο αυτοκίνητό της, 8 λεπτά με 7 λεπτά κράτησε το show που έκανε εδώ έξω από την αίθουσα των VIP στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος. Ο Άμπιουλος είναι εδώ και η Lady Gaga είναι εδώ. Πήρε όλη την ενέργεια, έκανε αυτό το πράγμα, πήρε όλη την ενέργεια και έλαμπε. Ήταν το δέρμα όπως την πορσελάνη, ήταν απίστευτο το πράγμα που είχα ζήσει. Ήταν η πρώτη φορά που την έχω δει από κοντά. Είναι 6 χρόνια το όνειρό μου. Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης κεντρικής παρουσιάστριας πετυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής, Γιώτα. Και είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Προσωπικό μας αντικείμενο, γιατί αυτό όλο είναι το σπίτι μας και είναι και το δικό σας σπίτι από εδώ και στο εξής. Βραβείο τα κάναμε Λούτσα Καλοκαιριάτικα. Γιώτα. Απονέμεται σε όλα τα διάσημα Ice Bucket Challenges. JT here. I am accepting the ALS Ice Bucket Challenge. Challenge accepted. Nominate Ellen, Barack Obama, who else? Chris D'Elia. Yeah. About to do the ice bucket challenge. Here I go. Το επόμενο βραβείο είναι αφιερωμένο στον δήμαρχο της καρδιάς μας. Είναι ένα βραβείο αφιερωμένο στον αγαπημένος μου, Ηλίας Ψινάκης.
πω, παίρνετε κάποια, δεν καταλαβαίνετε. Σας λέω, κάθε μωρή μιλάω. Κύριε Κουνάσε, και εσείς θα προτιμούσατε να έχετε έναν δήμαρχο που να το ξύνει και να το ξύνετε κι εσείς και ο Μουρλός να έρθει ή μια παρανοϊκά που λέει οι πίπες. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό λίγο υπερβολικό και λίγο ίσως μαλακία. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Ώστε όταν έρχεται ο πολίτης ή ο δημότης ή ο τουρίστας να εξυπηρετηθεί, μην βλέπει το τσίρκο με Ντράνο που βάζει κάθε μία ότι κουκουλό της έρθει στο κεφάλι. Μου αφήσατε μία βόμβα στα χέρια να μου σκάσει. Και εγώ τη βόμβα από χθες τους την έβαλα και την κουπέλα της κεφάλι. Είναι από τάκτα, πρέπει να είμαστε καθαροί, να μην προμάμε και να έχουμε και μία ομοιογένεια. Θα πάμε μαζί μια βόλτα. Όποτε θέλετε. Σάββατο μεσημέρι. Όποτε θέλετε. Θα πάει τα βρούμε. Όποτε θέλετε. Άσε μας κουπέλα. Υπάρχει μόνο που το ξέρετε εσείς. Πλάν C. Μη με διακόπτετε. Σειρά έχει το βραβείο Τούμπα και Αγίος ο Θεός. Γιώτα. Oh my god. Τάκης Τσουκαλάς. Τσουκαλάς είναι περισσότερο. Όχι σωστά. Δεν κράτησαμε καλά Αγγελόπουλο. Σειρά έχει το κλασικό πλέον βραβείο της μακρύτερης καλησπέρας. Γιώτα. And the Oscar goes to... Νίκος Κωνσταντινίδης. Καλησπέρα. Μέσα από την ψυχή και την καρδιά μου. Στους γέροντες, γερόντισες, συνταξιούχους που τόσο αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι. Στη νεολαία, στα νιάτα, στα παιδιά, στα παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες. Στους ανέργους και στους πολίτεκνους. Στην εκκλησία, στους μητροπολίτες και στους ιερείς. Στα μοναστήρια, στις μοναχές και στους μοναχούς. Στους φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές. Καλή σταδιοδρομία, καλή χρονιά και καλά πτυχία. Την καλησπέρα μου στους δικαστικούς, στους εισαγγελείς μας, στους δικηγόρους, δημοσίους υπαλλήλους, οδηγούς μηχανημάτων έργων, ηλεκτρονικούς, περιφερειάδες, καλλιτέχνες, ναυτικούς, στα τουριστικά επαγγέλματα, στους ξενοδόχους και στους εκπαιδευτικούς, στις μοναχικές κυρίες και στους μοναχικούς κυρίους, στους πλούσιους και φτωχούς, στους δυνατούς και αδυνάτους, στους αρρώστους και περαστικά. Ο Θεός μας κάνει γρήγορα τώρα, στους γιατρούς, νοσηλευτές, στα νοσοκομεία και στους κλινικούς. Συνεχίζουμε με το βραβείο της Πανελλήνιας Αρχαιολαγνικής Ιστερίας, το οποίο δεν θα μπορούσε να απονεμηθεί αλλού από Πουγιώτα. Για να δούμε, Γιώργο. Αμφίπολη. Αν και είναι ακόμα αγνώστων στοιχείων, είναι ο πιο διάσημος και πολυσυζητημένος νεκρός της αρχαιότητας αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι, έχοντας μπροστά τους την επιστημονική ομάδα της ανασκαφής, ρώτησαν επίμονα και επανειλημμένα ποιος είναι ο νεκρός και αν υπάρχει πιθανότητα να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο. Όλοι οι Έλληνες αναμένουμε τα αποτελέσματα της ανασκαφής. Κάτι δεν μου αρέσει αυτή την ιστορία. Θα σας δείξω μια φωτογραφία του 1914, παρακαλώ. Βρετανοί επιχείρησαν να συλλήσουν τον τάφο της Αμφιπόλεως. Σειρά έχει ένα βραβείο που αναμένεται να ρίξει το διαδίκτυο. Το βραβείο πίσω μου σε έχω σαν Γιώτα. Shake that booty, shake that booty, Kim Kardashian! Συνεχίζουμε με το βραβείο Άλλος άνθρωπος, Γιώτα. Για να δούμε, Γιώργο. Και το βραβείο πάει στην Renée Zellweger. Συνεχίζουμε το βραβείο, έλα να φωτογραφηθούμε τάλι. Γιώτα. Και απονέμεται σε όλες τις διάσημες selfie του 2014. Ακολουθεί το βραβείο «Εγώ πότε θα γίνω μάνα» με διάσημες κυρίες που έγιναν μανούλες μέσα στο 2014 και με άλλες που περιμένουν τον πελαργό. Με διάσημες κυρίες που βροντοφωνάζουν την εγκυμοσύνη τους και με άλλες που πρώτα θα γεννήσουν και μετά θα μας το πούνε. Και απονέμεται σε όλες τις διάσημες ελληνίδες μανούλες του 2014. Να τη ζήσει με υγεία και τύχη να είναι. Να σας ζήσει. Βασιλής. Να σας Βασίλη στο όνομα Ελεονόρα μας. Συγχαρητήριά μας στον κύριο Γεωργιάδη και στην Ευγενία Μανολίδου. Ήρθε στον κόσμο το τέταρτο παιδάκι τους. Είναι καλά, πώς νιώθετε. Πώς νιώθουμε, για πες. Εγώ ερωτευμένος με άντρα. Πώς θα πρέπει να νιώθω γι' αυτό. Σίγουρα είναι για μένα μια μοναδική στιγμή στη ζωή μου.
που με τον άνθρωπο που έχουμε επιλέξει να συμβαδίζουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια περίπου, αποφασίσαμε μαζί να κάνουμε, να μεγαλώσουμε αυτή τη σχέση και να την ολοκληρώσουμε κάνοντας ένα παιδί. Εντάξει, παιδιά, ξέρετε τι φταίει. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι που ταράβουν τα ρούχα. Μια χαρά ταράβουν. Απλά ταράβουν και κανονικές γυναίκες. Ενώ ταράβουν, αν ταράβανε, ας πούμε, και τα φόραγα πριν από λίγο καιρό, θα ήταν εκεί. Ορίστε. Τώρα το σηκώνεται. Και τσιπουράκι με λιβίας. Θα το τιμήσουμε από σικαλάκι. Την ώρα του. Αχ, ωραία, μυρίζει. Δεν έχω να χαλάει, κρατάει κανένα τρίμηνο. Συνεχίζοντας, αξίζει να απονείμουμε ένα βραβείο στην καλύτερη τηλεοπτική εκπομπή. Σε μια τηλεοπτική παρέα που μας κρατάει την καλύτερη απογευματινή συντροφιά. Στην εκπομπή Φώτης και Μαρία Λάιτ. Oh my god, they're so cute! Α, τέτοια είσαι. Είναι τέτοια. Έκανες και το μαλλί, έτσι και το φόρεμα, γι' αυτό. Μου έχεις παραγγείλει και το τραγούδι και θέλεις να είσαι όλοι μαζί. Το τραγούδι μου το βρήκαν το πρωί στο... Πάνω κούκλα μου κι ο πύραυλος θα φύγει. Σε λίγο θα ακούμε πια μπουρζούκια στη σελήνη. Τέλειο! Συνεχίζουμε με ένα βραβείο για το καλύτερο musical που παίχτηκε στην Αθήνα το 2014. And the winner is... Rocky Horror Show του Κωνσταντίνου Ρήγου. Συνεχίζουμε με ένα βραβείο που αξίζει να απονείμουμε στο καλύτερο φυσικό προϊόν ομορφιάς. Γιώτα. Και φυσικά το βραβείο πάει στο Moringa Gold. Το Moringa Gold είναι το νέο θαυματουργό και 100% φυτικό σέρουμ προσώπου. Μέχρι στιγμής έχει κάνει τρομερή επιτυχία που αναμένεται να συνεχιστεί ακόμα περισσότερο και το 2015. Τέλος, αξίζει να δώσουμε ένα βραβείο στις πιο Athens Time Out στιγμές. Γεγονότα, ειδήσεις, εκδηλώσεις, βίντεο, πρόσωπα και άλλα πολλά που σημάδεψαν όλους εμάς στο athenstimeout.gr τη χρονιά που μας πέρασε και αξίζει να τα δείτε. Thank you, athenstimeout.gr. athenstimeout.gr έφτασαν στο τέλος τους. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους εσάς καλά Χριστούγεννα και έναν ονειρεμένο νέο χρόνο. Ήρθε η καινούργια χρονιά να φέρει αισιοδοξία, αγάπη και δημιουργία σε όλους. Να είστε καλά. Γιώργο, εγώ να ξέρεις μετά από τόση ώρα πίνασα. Γιώτα, μην ανησυχείς, είμαστε στο κατάλληλο μέρος.